Πόσο η απέλαση του ιανού στη Δυτική Ελλάδα? Είχαμε μέχρι 111 χιλιόμετρα ρηπές ανέμων ή 11 μποφόρ. Σπάνιο φαινόμενο του μεσογειακού κυκλώνα κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του τη χώρα. Χθες, 19 Σεπτεμβρίου 2020, καταφέραμε να παντρευτούμε με τη Βούλα στη Λευκάδα και ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου, αν όχι η πιο ευτυχισμένη. Ενώ αρχικά όλοι οι Ιωνοί ήταν ενάντια μας, ευτυχώς πραγματικά ο καιρός μας έκανε το θαύμα του, παρά τις δυσκολίες, όταν έχεις αποφασίσει ότι θα ζήσεις στο έπακρο αυτή τη μέρα, τα ξεχνάς όλα και απλά το ευχαριστιέσαι. Για μένα ήταν, ξεπέρασε τις προσδοκίες, δηλαδή κατά πολύ. Δεν ήθελα να τελειώσει, πραγματικά. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη Βούλα. Όσες φορές ήμασταν χώρια λόγω σπουδών, λόγω στρατού κτλ. Όντως ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε. Νομίζω πως θα τη χρειάζομαι για μια ζωή, για να είμαι ολοκληρωμένος. Αγωνίζεται ο δούλος του Δημήτρη ως την δούλη του Παρασκευή. Είμαι ερωτευμένη μαζί του 12 χρόνια μετά. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Με κοιτάζει στα μάτια και λιώνω. Με προσέχει πάρα πολύ. Μου έχει αποδείξει ότι κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Στέφεται η δούλη του Παρασκευή, τον δούλο του Δημήτριο. Ισαΐα χορεύε. Thank you.
μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Πραγματικά θα κάνω τα πάντα για να είμαστε ευτυχισμένοι. Είμαι σίγουρος βασικά ότι θα είμαστε για πάντα μαζί και πάντα θα είμαι το στήριγμά σου σε ό,τι κακοχία, σε ό,τι δυσκολία για να υπάρχει. Θα είμαστε μαζί και θα το περνάμε μαζί. Σ' αγαπάω. Ξέρεις πολύ καλά τι νιώθουμε, τι έχουμε περάσει και παρόλα αυτά εξακολουθούμε να είμαστε ένα. Σ' αγαπώ πολύ.